τα εθέρια έδρα, οι γυναίκες έπρεπε να τα κρατούν σε μικρή αντικείμενα, σε μικρή λαϊκία. Είχαν τη δυνατότητα για βελόνες από τα ίδια τα οστά των ζώων, δεν πετούσαν. Το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχε στην 8η δραμινογνωσία. Βρέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας με τον Όμιλο Σκακιστών και πραγματοποίησε ομιλία αγώνα σιμουλτανέ με τον πρωταθλητή Ελλάδος Θάνο Μαστροβασίλη. Ακολούθησαν ενημερωτικές επισκέψεις μετά το θεωρητικό κομμάτι και την ανθρωπιστική προσέγγιση της παραγωγής του ίνου. Φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης επισκέφθηκαν ηνοποιία και ξαναγήθηκαν από το προσωπικό. Όλα είδατε είναι ανοξείδωτα για τα ορτινέρι, δηλαδή για τα βασικά προϊόντα τους, για να γίνει η παραγωγή σε 40 μέρες. Κύρια στο κομμάτι που αφορά την επιστήμη τους, οικονομία, επιχειρηματικότητα, ένα κομμάτι που θα ειδοποιεί ενός του γράμμα Άνθη και είναι πάντα ένα ζητούμενο, και στο κομμάτι της τεχνολογίας που έχει να κάνει με την διαχείριση της υλοποίησης των αποβλήτων, έτσι ώστε να είναι περιβαλλοντικά θετική και βιώσιμη αυτή η διαχείριση. Οπότε το πρόγραμμα μας, όπως ξέρετε, έχει εκτός από την ομιλία εδώ στο μουσείο, την περιήγηση στα εινοπία και την ομιλία μέσα στο εινοπείο, γιατί για μας είναι σημαντικό ως καθηγήτρια μιλοδόρα να δουν στην πράξη οι διτές μας αυτό που σπουδάζουν μέσα στην αίθουσα.